Τον Ιανουάριο που μας πέρασε, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, κλήθηκε από τις δικαστικές αρχές με άλλους ποδοσφαιρικούς παράγοντες, με βαρύτατες κατηγορίες, για σύσταση και διεύθυνση εγκληματικής συμμορίας, οργάνωσης. Έκτοτε μένεται ένας πόλεμος παραγόντων, με αλληλοκατηγορίες μεταξύ του κυρίου Μαρινάκη προς τον κύριο Μελισανίδη, τον οποίο κατηγορεί ως λαθρέμπορα καυσίμων, ο δε κύριος Μελισανίδης ευθέως τον κατηγορεί ως έμπορα ηρωίνης. Φτάσαμε στο σημείο να έχει εθίσει η ελληνική κοινωνία στην ιδέα ότι το ποδόσφαιρο διοικείται με μαφίες από μαφίες. Κοιτάξτε. Άρα η πρώτη ερώτηση είναι ποια είναι η κατάσταση. Κοιτάξτε, το ποδόσφαιρο πάντα ήταν ένας χώρος πολέμου. Ένας χώρος πολέμου συμφερόντων. Και αυτό άρχισε να συμβαίνει από τον καιρό που το ποδόσφαιρο έγινε επαγγελματικό, από το 71, από τη σεζόν 79-80. Από τότε και σταδιακά το ποδόσφαιρο άρχισε, το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, άρχισε να μεταβάλλεται σε μια ζούγκλα. Όσο περνούσαν τα χρόνια, τόσο εξέλιπαν και οι όποιοι κανόνες ρύθμισής του. Με αποτέλεσμα να έχει γίνει ένας χώρος όπου θυμίζει τον κεντρικό δρόμο μιας πόλης του Far West, όπου βγαίνουν οι δύο πιστολάδες και ο ένας λέει στον άλλον τραβά πρώτος. Αυτό ακριβώς έχει συμβεί γιατί και η ίδια η πολιτεία φρόντισε να αποστασιοποιηθεί από το ίδιο το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και τους παράγοντες που το διοικούσαν, να τους προσετεριστεί, να θεμελιώσει σχέσεις εκμετάλλευσης, συνεργασίας μαζί τους και να βάλει τη δικαιοσύνη σε δεύτερο πλάνο. Στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου η λέξη δικαιοσύνη ή η αναφορά της είναι ένα από τα πιο σύντομα ανέκδοτα. Και όλο αυτό το πράγμα δημιούργησε ένα κλίμα κακοπιστίας, ένα κλίμα, πώς να σας πω, αυξημένης δυσπιστίας απέναντι σε αυτό που προβάλλεται ως θέμα ή ως παιχνίδι και αποτυπώνεται και στις κερκίδες. Η διαρκής μείωση των εισιτηρίων δείχνει ότι ο κόσμος αποστασιοποιείται από αυτό που κάποτε ήταν το μπαλέτο της εργατικής τάξης. Το ποδόσφαιρο εννοείται σαν θέαμα. Ακριβώς, ακριβώς. Και ως θέαμα και ως παιχνίδι. Η ερώτηση μου είναι η εξής. Τα τελευταία χρόνια επί νεοφιλελευθερισμού έχουν αγριέψει ακόμα περισσότερο πράγματα. Δηλαδή, παλιά ξέραμε ότι είναι χώρος πολιτικής εκμετάλλευσης, όταν είσαι ΠΑΕ. Ναι, τώρα βλέπεις. Είναι και πολλά τα χρήματα που πλέον τώρα τζιράζονται στο ποδόσφαιρο. Καταρχήν είναι το Champions League και η οργάνωση του ίδιου του παιχνιδιού ως θεάματος, έτσι που έχει γίνει, πώς να σας πω, ένας από τους προνομιακούς χώρους της βιομηχανίας του θεάματος. Εάν κοιτάξει κανείς τον κατάλογο με τις 20 πλουσιότερες ομάδες της Ευρώπης, θα διαπιστώσει ότι η τριάδα, ας πούμε, των πλουσιότερων είναι ένα είδος επιχειρήσεων. Η Real Madrid, που είναι η πλουσιότερη ομάδα από τις 20, έχει ένα ετήσιο budget που ξεπερνάει τα 600 εκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε, πολλές επιχειρήσεις που κινούνται σε αυτό το στάδιο. 550 έχει η Μπαρτσελόνα, γύρω στα 500 η Manchester United. Δεν είναι τζίρι αυτή για ποδοσφαιρικές ομάδες. Είναι τζίρι επιχειρήσεων και ανάλογα είναι και τα συμφέροντα. Συμπληρώστε σε όλο αυτό το πλαίσιο το γεγονός ότι μπήκε και το στοίχημα. Αυτή τη στιγμή ο τζίρος του παράνομου στοιχήματος, σύμφωνα με μελέτη της Ιντερπόλ, παγκοσμίως φτάνει τα 140 δισεκατομμύρια. Και είναι ένα τζίρος που δεν ελέγχεται, ειδικά στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ασίας, εκεί που γίνεται το πολύ χοντρό παιχνίδι του μαύρου στοιχήματος. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολλά τα συμφέροντα που διακυβεύονται, πάρα πολλά τα χρήματα. Και κυρίως γιατί προσφέρει το ποδόσφαιρο έτσι όπως είναι οργανωμένο, με το θεσμικό του πλαίσιο, πολλαπλές δυνατότητες. Όχι μόνο παρανομίες, δηλαδή παράνομου πλουτισμού, αλλά και ξεπλήματος χρησιμάτων, μεταφοράς κεφαλαίων χωρίς να εντοπίζονται και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα που συνήθως εξυπηρετούν όλους αυτούς που κινούνται έξω από την νομιμότητα. Και καταλαβαίνομαστε πολύ καλά τι λέμε έξω από την νομιμότητα. Μια και αναφέρεστε σε αυτά τα ζητήματα. Και στην Ελλάδα υπάρχει συγκεντροποίηση σε λίγες ομάδες. Στην Ελλάδα όμως το φαινόμενο Ολυμπιακός να έχει μεγάλες διαφορές ακόμα και από τον Παναθηναϊκό ή την ΑΕΚ. Σε αυτό συνέβαλε καταρχήν το γεγονός ότι από το 70, από το 93 και μετά ο Ολυμπιακός πέρασε στα χέρια του Σοκράτη Κοκαλή. Και το γεγονός ότι μπόρεσε να διασφαλίσει με έναν τέτοιο τρόπο τον έλεγχο στο όλο το πλαίσιο που αφορά το ποδοσφαιρικό γίγνεσθε στην Ελλάδα, και αυτό του διασφάλισε την είσοδο στο Champions League. Αυτή τη στιγμή, μπαίνοντας στους ομίλους του Champions League, η ομάδα που μπαίνει έχει ένα όφελος τουλάχιστον 18 έως 20 εκατομμύρια το χρόνο. Εάν πάει και καλά, μπορεί τα έσοδα να είναι πολύ μεγαλύτερα. Μιλάμε για την Ελλάδα, γιατί για άλλες χώρες η τζίρη είναι πολύ μεγαλύτερη.
Ας πούμε, θυμάμαι ότι όταν η Chelsea πήρε το κύπελλο, το Champions League, στον τελικό του Μονάχου, όλη τη σεζόν μόνο τα έσοδά της από το Champions League έφτασαν τα 62 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο από μία διοργάνωση για μία χρονιά. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί ακριβώς συζητάμε. Και όταν μία ομάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα, σε μία τέτοια χώρα, με αυτή την ανέχεια, παίρνει 20 εκατομμύρια το χρόνο μόνο από εκεί, καταλαβαίνετε ποια είναι η τεράστια διαφορά της από τους υπόλοιπους. Διότι τα έσοδα είναι πολύ μειωμένα. Οι ομάδες επιβιώνουν χάρη στη συμφωνία που έχουν με την Nova για τα τηλεοπτικά δικαιώματα και ό,τι μπορούν να συγκεντρώσουν από εισιτήρια ή χορηγίες. Στον καιρό της οικονομικής κρίσης, όπως αντιλαμβάνεστε, οι χορηγίες απουσιάζουν. Άρα, συντηρούνται μόνο χάρη στην Nova ή στον ΟΠΑΠ. Και αυτό είναι ένας άλλος παράγοντας της κρίσης. Παλιότερα, ο ΟΠΑΠ ήταν στα χέρια της πολιτείας, η οποία μοίραζε το χρήμα και έτσι συντηρούσε τη διαπλοκή και τις πελατειακές σχέσεις που είχε με τις ομάδες. Τώρα, ο ΟΠΑΠ δεν ανήκει στην πολιτεία. Ανήκει σε έναν άλλον παράγοντα, ή μάλλον ένας άλλος παράγοντας, ο Δημήτρης Μελισσανίδης, εξυμμετοχή στον ΟΠΑΠ. Αυτό αυτομάτως τον καθιστά έναν ισχυρό πόλο στο παιχνίδι. Έναν πόλο ο οποίος θα αμφισβητήσει την εξουσία του πόλου που ήδη υπάρχει και λέγεται Ολυμπιακός και Ευαγγελής Μαρινάκης. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι φτάνουμε στην αρχική εικόνα που σας είπα. Far West. Έχουμε ακριβώς τη μονομαχία. Το ποδόσφαιρο δεν σηκώνει συγκυριαρχίες. Είτε γιατί έτσι έχουν μάθει οι παράγοντες να φέρονται. Το παρασκήνιο το είπε και ο ίδιος ο Μελισσανίδης στη συνέντευξή του την πρόσφατη. Θα υπάρχει. Ο Μελισσανίδης προφανώς ευαγγελίζεται ένα καλό παρασκήνιο όπου η πίτα θα μοιράζεται. Εγώ θα παίρνω τα περισσότερα, αλλά θα δίνω και σε εσάς. Ενώ τώρα υπάρχει ένα παρασκήνιο όπου όλας τα παίρνει όλα. Για τον Ολυμπιακό μιλάτε. Ναι, αυτό ακριβώς. Κανείς δεν λέει ότι θέλουν να εξηγιάνουν το ποδόσφαιρο να μην υπάρχει παρασκήνιο. Θα υπάρχει. Όπου υπάρχει παρασκήνιο, υπάρχει ένας ισχυρός. Έτσι σημαίνει και με τις οικογένειες μαφίας. Υπάρχει ο κάπου και οι οικογένειες πειθαρχούν σε αυτό. Να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή πολλά λέγονται, μια και αναφερθήκατε και στον κύριο Μελισσανίδη και τη συνέντευξη που έδωσε, για το στοίχημα του ΟΠΑΠ. Όπου στη συνέντευξη που είπε ο Μελισσανίδης, ανέφερθηκε σε συγκεκριμένο αγώνα, Ολυμπιακός Βέρεια, όπου λέει στοιχηματίστηκαν 6 εκατομμύρια ευρώ μέσα στο ημίχρονο που ήταν 1-0, για να καταλήξει το στοίχημα. Ήταν ότι ο αγώνας θα κατέληγε 3-0. Κοιτάξτε. Και ό,τι θαύματος πήγε 3-0. Θέλω να πω το εξής. Ο κ. Μελισσανίδης εδώ πέρα λέει ευθέως, αν καταλαβαίνω καλά, ότι γίνεται και ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω της. Πολύ πιθανό, το γνωρίζουμε όλοι. Ο κ. Μελισσανίδης αναφέρθηκε σε ένα κατάλογο που έστειλε η FIFA με παιχνίδια τα οποία είναι ύποπτα. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει γίνει μια παρανομία. Αλλά όταν ο στοιχηματισμός ξεπερνάει κάποια συγκεκριμένα δεδομένα, θεωρείται το παιχνίδι ύποπτο για χειραγώγηση. Αυτά πρέπει να διαβιβάζονται στην ελληνική δικαιοσύνη, στην αθλητική δικαιοσύνη, η οποία θα τα ψάχνει για να βρει την άκρη. Και ο Μελισσανίδης αναφέρεται σε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Αυτό ακριβώς συνέβη. Και συνέβη σε αγορές που ελέγχονται δύσκολα, όπως σας είπα στην αρχή, στην Νοτιοανατολική Ασία. Τα 3 εκατομμύρια που μετά έγιναν 6 δεν έγιναν προφανώς από έναν άνθρωπο. Αν και εκεί υπάρχουν εταιρείες οι οποίες δεν έχουν οροφήσει στοιχήματα, δηλαδή μπορούν να δεχθούν οποιοδήποτε ποσό στοιχήματος. Πιθανόν έγιναν από μια ομάδα 10-20 ανθρώπων, οι οποίοι είτε πρόβλεψαν είτε είχαν πληροφορίες για το παιχνίδι. Είτε γιατί, ξέρετε τι, ένα παιχνίδι που είναι Ολυμπιακός Βέρεια ισχυρός με αδύναμο, υποθέτησε ότι ο ισχυρός θα πετύχει περισσότερα γκολ. Δηλαδή τα 3 εκατομμύρια της αρχής είναι μια μάλλον λογική τοποθέτηση. Η υπερβολή είναι στο ότι μπήκαν τα 3 εκατομμύρια από το 85 και μετά, την ώρα που το σκόρ ήταν 1-0 και έγινε 3-0 μέσα στα επόμενα 5. Αυτό εκεί είναι το παιδάκι μου, σου γεννάει. Υπάρχουν και πιο σκανδαλώδη πράγματα, ναι, ξέρεις, το ποδόσφαιρο. Αλλά γεννάει κάποιες υποψίες. Οι υποψίες όμως δεν είναι και κατηγορίες, πρέπει να αποδειχθούν. Τώρα, σε αυτό το δέδαλο του παράνομου στοιχήματος, πολύ δύσκολα μπορείς να αποδείξεις κάτι. Πρέπει η ίδια η Ιντερπόλ ομολογεί ότι είναι πολύ δύσκολος ο τρόπος που μπορούμε να αντιδράσουμε για να τους εντοπίσουμε. Στο Μουντιάλ μόνο, κάτι που δεν έχει γίνει γνωστό, οι κινέζικες αρχές κατάφεραν να κατασχέσουν σε παράνομα στοιχηματζίδικα ένα ποσό σε μετρητά που έφτασε τα 250 εκατομμύρια δολάρια μόνο για παράνομο στοιχηματισμό της μέρας του Μουντιάλ. Καταλαβαίνετε τι γίνεται από τα ποσά που δεν μπόρεσαν να προσεγγίσουν. Και αυτό έγινε μόνο στις μέρες του Μουντιάλ. Σας λέω, η αρχική έκθεση μιλάει για 140 δις. Αν υπολογίσετε ότι το χρέος στο δημόσιο της χώρας είναι 173, καταλαβαίνετε γιατί ποσά μιλάμε. Μάλιστα. Η γνώμη σας είναι ότι θα πρέπει να καταργηθεί το στοίχημα?
Δεν μπορείς να το καταργήσεις. Μπορείς να το καταργήσεις στην Ελλάδα για να πέσουν παράνομα κάπου αλλού. Το 2006 στην Αμερική έγινε ένα μεγάλο πογκρόμ. Η Αμερικανική νομοθεσία, πέρασαν την Αμερικανική νομοθεσία στο Κογκρέσο, με την οποία καμία offshore εταιρεία δεν μπορούσε να δραστηριοποιείται πλέον στην Αμερική. Δηλαδή, οι εταιρείες στοιχήματος που ενδεχομένως δραστηριοποιούνται θα έπρεπε να έχουν έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό έγινε γιατί έτσι ξέφευγε χρήμα που έπρεπε να φορολογηθεί, έφευγαν πιστωτικές κάρτες και γινόταν όλο αυτό το πατριντή. Οι εταιρείες αυτές, πολλές από αυτές ήταν εισηγμένες στο δίκτυο Nasdaq. Όταν πέρασε η νομοθεσία, έφυγαν περίπου 8 δις δολάρια από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό, αν το πολλαπλασιάσετε με τον τζίρο που έκαναν οι εταιρείες, που ήταν πολλαπλάσιος, καταλαβαίνετε τι χρήμα παίρναγε αδίλωτα από την Αμερικανική οικονομία. Και οι Αμερικανοί το έκαναν αφενός μεν για να μπορούν να ελέγξουν το χρήμα που τζιράρεται και αφετέρου σε δεύτερο βαθμό για την προστασία των παικτών, αφού μια εξωχώρη εταιρεία δεν μπορεί να την ελέγξει ή να την κυνηγήσει. Αυτές οι εταιρείες τώρα πλέον δραστηριοποιούνται στον χώρο της Ευρώπης και δείχνουν το πόσο τρωτή, ευάλωτη και πολύ ξεπερασμένη, πολύ πίσω από τα πράγματα είναι το νομοθετικό πλαίσιο της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχοντας κάνει σημαία της τον ανταγωνισμό, επιτρέπει σε όλους να κουβαλάνε τα όπλα τους και να πολεμούν. Και σε αυτόν τον πόλεμο αυτός που έχει τα περισσότερα όπλα κερδίζει. Και όταν μιλάμε για όπλα στην παρανομία, όλοι καταλαβαίνουμε γιατί συζητάμε. Ξέρετε κάτι, αναφερθήκατε ήδη στο νομικό πλαίσιο κλπ. Στην Ελλάδα τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Δηλαδή η ελληνική δικαιοσύνη δεν φημίζεται ούτε για την ταχύτητά της, ούτε για την αποτελεσματικότητά της. Αν σε αυτά προσθέσετε ότι ο κύριος Μελισσανίδης και ο κύριος Μαρινάκης είναι προσωπικοί φίλοι του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, πόσο μπορούμε να ελπίζουμε ότι η δικαστική διερεύνηση θα φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο, να χρησιμοποιήσω την έκφραση του σύρμου? Μια κυβέρνηση που είναι αδύνατη να βρει λύση στο ΦΠΑ, που θα μπει στην μπουγάτσα και στο σουβλάκι, πιστεύετε ότι μπορεί να βγάλει άκρη με το τι θα γίνει με το ποδόσφαιρο το οποίο πλήττεται από ένα σωρό σκανδάλα? Σωστή ερώτηση. Το θέμα της δικαιοσύνης και θέμα πολιτικής βούλησης. Ο εισαγγελέας, ο ανακριτής που έχει αναλάβει την υπόθεση, ή ο εισαγγελέας, όταν του φορτώσει άλλες 4 υποθέσεις, όση καλή διάθεση και να έχει, δεν θα μπορέσει να τα βγάλει πέρα. Ένας εισαγγελέας ανακριτής που έχει αναλάβει μία πολύ συγκεκριμένη υπόθεση, όταν δεν του δώσει δακτυλογράφο για να δακτυλογραφήσει τις καταθέσεις, η υπόθεση δεν θα προχωρήσει. Και αυτό γίνεται γιατί αν υπάρχει πολιτική βούληση να το πας μέχρι τέρμα, θα πάει. Εάν δεν υπάρχει πολιτική βούληση, δεν θα πάει. Εν τω μεταξύ, έχοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή καίγεται πολύ περισσότερο για να εξασφαλίσει 180 για να εκλέξει πρόεδρο δημοκρατίας και να μην πάει σε εκλογές, δεν νομίζω θα την απασχολήσει το τι γίνεται στο ποδόσφαιρο. Δεν την απασχολούσε ποτέ. Μια και μιλήσαμε για τα διάφορα προβλήματα του ελληνικού ποδοσφαίρου, ένα από τα σοβαρότερα είναι το ζήτημα της διαιτησίας. Κυκλοφορεί ευρέως στον τύπο και σε όλους και στους φιλάθλους ότι έχει στηθεί μια παράγκα η οποία ευνοεί σκανδαλωδώς τον Ολυμπιακό ή κάποιες ομάδες γύρω από τον Ολυμπιακό. Η ερώτησή μου είναι τι συμβαίνει με την ελληνική διαιτησία. Κοιτάξτε, αν ήξερα επακριβώς τι συμβαίνει με την ελληνική διαιτησία, προφανώς είχα περάσει και από το γραφείο του ανακριτή. Μπορώ να σας μεταφέρω την κοινή αίσθηση που έχουμε πολλοί που δεν είμαστε τόσο ανακατεμένοι στο παιχνίδι. Για να καταλάβει ο κόσμος, το σύμπαν του ελληνικού ποδοσφαίρου έχει τρεις πόλους: την πολιτεία, την κυβέρνηση που βάζει το θεσμικό πλαίσιο και είχε και τον ΟΠΑΠ παλιότερα και έκανε το παιχνίδι, την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία που στα χέρια της βρίσκονται οι ορισμοί των διαιτητών και τους Έλληνες παράγοντες οι οποίοι μπορούν να περιγραφούν ως η Super League, η εταιρεία αυτή, ο συνεταιρισμός αυτός που έχει γίνει από τις επαγγελματικές ομάδες. Το κομμάτι εξουσίας που έχει αυτή τη στιγμή η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία είναι το δικαίωμά της να ορίζει τους διαιτητές στα παιχνίδια. Εάν αυτή δεν ορίσει διαιτητές, δεν γίνονται παιχνίδια σε όλες τις κατηγορίες. Αυτό λοιπόν είναι το διαβατήριό της, το χαρτονόμισμά της για να συνδιαλλαγεί με τους παράγοντες ή με την πολιτεία. Αυτό λοιπόν είναι το ένα κομμάτι του αθλήματος. Η ΕΠΟ πιθανόν προφανώς δεν μπορεί να επιβληθεί στους παράγοντες, αλλά μπορεί να υπακούσει στον ισχυρότερο από αυτούς. Έτσι λοιπόν, ο έλεγχος της διαιτησίας ήταν ένα παιχνίδι που ο ισχυρός παράγοντας φρόντιζε να εξασφαλίζει από πριν, αυτό που ονομάζουμε γενικότερα έλεγχος του παρασκηνίου, και τα χρόνια της κυριαρχίας του κράτη κόκαλη στον Ολυμπιακό δημιουργήθηκε η περιβόητη παράγκα, της οποίας λένε ότι τη δημιουργία είχε αναλάβει ο Θωμάς Μητρόπουλος, εξού και το γνωστό σλόγγαν «Ολυμπιακός και το Γάλλιο να κερδάνε και οι υπόλοιποι».
Αυτή τη στιγμή η δική μου αίσθηση είναι ότι συγκεκριμένη παράγκα δεν υπάρχει. Δηλαδή ότι έχουν αυτονομηθεί κάπως τα πράγματα, αλλά ότι ο ισχυρότερος παράγοντας μπορεί να ελέγχει ένα μεγάλο κομμάτι του ορισμού της διαιτησίας, αυτό ισχύει. Ξέρετε, γιατί εγώ διαβάζω πάλι, ξαναγυρίζοντας σε μαφιόζικες ιστορίες, διαβάζω ξυλοδαρμούς διαιτητών. Μάλιστα κάποιος Κωνσταντινέας είπε ότι πίναξε τον αέρα το φούρνο. Είναι τραγικό. Βέβαια, εντάξει, και εδώ στην ιστορία του Κωνσταντινέα υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να τα βρει η δικαιοσύνη. Γιατί δεν είναι ένας διαιτητής 16 χρόνων, τη μέρα που παρατάει την ελληνική διαιτησία, να λέει ότι έχει νόμους μαφίας. 16 χρόνια διαιτητής δεν είχε ανακαλύψει τη μαφία και την ανακάλυψε το χρόνο τη μέρα που έφευγε. Προφανώς και οι ίδιοι οι διαιτητές, επειδή και χρήματα μπορούν να κερδίσουν στο υψηλότερο επίπεδο και διακρίσεις και ταξίδια στο εξωτερικό και διάφορα άλλα πράγματα, πιθανώς και αυτοί να κάνουν τους συμβιβασμούς τους. Πιθανώς είναι δεδομένο. Διότι ξέρετε, το ένα κομμάτι αφορά το πώς τους διαχειρίζεσαι, πώς τους ορίζεις, πώς τους ελέγχεις. Το άλλο έχει να κάνει με την επάρκεια των ανθρώπων αυτών να φέρουν σε πέρα σε ένα έργο. Είναι επαρκής σε ό,τι αφορά τα αθλητικά τους καθήκοντα. Πριν από λίγο καιρό, υποψήφιοι διαιτητές για το σήμα της FIFA, για διεθνείς διαιτητές, είχαν ειδοποιηθεί ένα μήνα πριν ότι επρόκειτο να περάσουν το τεστ φυσικής κατάστασης της UEFA. Θεωρητικώς, αν είσαι επαγγελματίας του χώρου, αυτό είναι το κρισιμότερο κομμάτι που πρέπει να περάσει για να γίνεις διεθνής διαιτητής. 7 από αυτούς κόπηκαν. Ενώ είχαν ειδοποιηθεί ένα μήνα πριν ότι επρόκειτο να περάσουν το τεστ που θα τους δώσει το σήμα του διεθνούς διαιτητή. Όπως αντιλαμβάνεστε, όσο πιο ανίκανος είναι κάποιος να κάνει μια δουλειά, τόσο πιο εύκολα μπορείς να τον ελέγξεις. Εάν είχες και ικανούς διαιτητές, θα είχες και ανθρώπους που έχουν και προσωπικότητα τέτοια για να αρνηθούν αυτού του είδους τις πιέσεις. Όταν έχεις ανθρώπους που δεν μπορούν να κάνουν μια δουλειά, είναι πολύ εύκολο να τους πεις πώς θα την κάνουν. Ξέρετε, θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο και για το μέγα θέμα των φιλάθλων. Θέλω να πω το εξής. Τα τελευταία χρόνια μειώνονται, τα περισσότερα παιχνίδια γίνονται σε άδειες εξέδρες, αλλά και αυτοί που παραμένουν μοιάζουν ένα και περισσότερο, τουλάχιστον κάποιοι από αυτούς, με μια ορδή η οποία υπερασπίζει τον πρόεδρο της ΠΑΕ. Τι σημαίνει με τους φιλάθλους? Αυτό υπήρχε πάντα. Δηλαδή, πάντα υπήρχε ένας πυρήνας, αυτό που ονομάζαμε φανατικούς φιλάθλους, εκεί που βρίσκονται οι κερκίδες των ομάδων. Που κινούντουσαν σε άλλου είδους μέτρα. Για αυτούς η ομάδα είναι το παν. Είναι ο κόσμος, είναι το σημείο που ορίζει τον κόσμο τους. Όσο άρχιζε να φεύγει ο κόσμος από τα γήπεδα, τόσο αυτοί οι πυρήνες άρχισαν να ισχυροποιούνται και να γίνονται και απαραίτητοι στον κάθε πρόεδρο, ο οποίος μπορούσε να τους χρησιμοποιήσει είτε ως στρατό μέσα σε εισαγωγικά, ένα είδος πρετοριανών όπου μπορούσε να επιβάλλει το δικό του νόμο στο γήπεδο. Όσο περισσότερο αδειάζει το γήπεδο, τόσο περισσότερο φαίνονται αυτοί. Γιατί πρέπει να σας πω ότι έχει ποινικοποιηθεί και ο όρος του οπαδού. Ο οπαδός δεν είναι κατά ανάγκη κάτι κακό. Ο οπαδός είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να αγαπάει την ομάδα του. Και στο Λιβόρνο και στη Ράγκε Βαγεκάνο και στη Σαν Πάουλη υπάρχουν οπαδοί. Αλλά δεν είναι οπαδοί που καταστρέφουν, είναι οπαδοί που έχουν μια δημιουργική προσέγγιση στα πράγματα, είναι οπαδοί που είναι δεμένοι με την κοινωνία, είναι οπαδοί που είναι δεμένοι με αυτό που ονομάζεται κοινωνικό γίγνεσθε. Γιατί το ποδόσφαιρο δεν αναπτύσσεται in vitro μέσα σε ένα δοκιμαστικό σωλήνα. Το ποδόσφαιρο είναι κοινωνικό φαινόμενο. Το θυμούνται οι περισσότεροι, το διάβασαν πριν μέρες. Η Ράγκε Βαγεκάνο πλήρωσε και έσωσε το σπίτι μιας γυναίκας που η τράπεζα της το έβγαλε σε πλειστηριασμό. Οι ομάδες αυτό πρέπει να φροντίζουν να κάνουν πρώτα. Να δοθούν με τις κοινωνίες. Και αυτό το κάνουν οι άνθρωποι που τις υποστηρίζουν, ξέρετε. Όσο οι άνθρωποι που τις υποστηρίζουν απομακρύνονται από αυτές, έτσι και οι ομάδες χάνουν τα χαρακτηριστικά τους. Μια ομάδα παράγει ιστορία, παράγει μνήμες, παράγει πολιτισμό, παράγει συμπεριφορές. Δεν μπορεί να αρνηθεί κανείς ότι ο Ολυμπιακός αντιπροσωπεύει κάποια πράγματα ιστορικά και για το λιμάνι και για την ανερχόμενη τότε τάξη που ήθελε να πολεμήσει την αστική της Αθήνας. Όλα αυτά τα πράγματα, αυτά δεν μπορεί να τα αρνηθεί κανείς. Όμως το πώς τα αξιοποιείς αυτά τα πράγματα και πώς τα κάνεις ένα βάθρο για να πας παραπέρα, και όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, για όλες τις ομάδες, αυτό είναι ένα ζητούμενο. Πόσοι ξέρουν, ας πούμε, ότι τα χρώματα της Παναχαϊκής, το κόκκινο και το μαύρο, ήταν τα χρώματα των Ισπανών αναρχικών των αρχών του αιώνα, του περασμένου. Mm-hmm. Λίγοι τα γνωρίζουν αυτά τα πράγματα, αλλά θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα είναι που μας διαφέρει. Και όταν αυτό το παραδίδεις σε επαγγελματίες πρόεδρους του χώρου, οι ομάδες κάνουν τα χαρακτηριστικά τους, γίνονται κάτι άλλο. Ξέρετε, αυτό που με ανησυχεί εμένα και το αναφέρω στη συζήτηση, είναι ότι έχει πλέον, έχει εθιστεί η ελληνική κοινωνία
στο ότι κάποιος μπορεί να είναι υπόδικος για τρομερές κατηγορίες και παρόλα αυτά τον στηρίζει. Για παράδειγμα, ο κύριος Μπέος, ο οποίος είναι από τους κατηγορούμενους ως διευθυντής οργάνωσης εγκληματικής, είναι αυτή τη στιγμή δήμαρχος Βόλου. Ο κύριος Μαρινάκης είναι δημοτικός σύμβουλος και στην πραγματικότητα ελέγχει το συνδυασμό. Κοιτάξτε, αυτό ίσως θα μπορούσε να το απαντήσει η κοινωνιολογία ή η πολιτική φιλοσοφία. Αλλά σε μια κοινωνία που αποδέχεται 20 βουλευτές της Χρυσής Αυγής, σε μια κοινωνία που αποδέχεται να είναι στο Σύνταγμα αυτή τη στιγμή για έκτη μέρα οι Σύριοι πρόσφυγες που ζητάνε οι άνθρωποι τι, έχουν φύγει από μια χώρα που γίνεται πόλεμος, ζητάνε να σεβαστεί η χώρα μας τις διεθνείς συνθήκες και να τους δώσει μια πόρτα να φύγουν από εδώ. Δεν θέλουν να μείνουν εδώ να δουλέψουν, να σώσουν τις ζωές τους. Σε μια κοινωνία που αποδέχεται ότι εντάξει, μπορούν τα παιδιά τους να μεγαλώσουν χωρίς σχολιά, σε μια κοινωνία που βγαίνει και λέει, εγώ δεν ζητάω την πολιτεία να φτιάξει γήπεδα στους προέδρους, αλλά να τους διευκολύνει, την ώρα που κλείνουν νοσοκομεία, που δεν υπάρχουν χρήματα για γιατρούς, που δεν υπάρχουν χρήματα για χειρουργία. Μια κοινωνία που αποδέχεται αυτά τα πράγματα είναι πολύ λογικό να δεχθεί και έναν εγκληματία, ακόμα και στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Αυτό, ξέρετε, το σενάριο μπορεί να μοιάζει πολύ τραβηγμένο, πολύ μακρινό, ότι δεν γίνονται αυτά, ρε παιδάκι μου, σε προηγμένες χώρες. Αλλά τι ακριβώς εννοούμε προηγμένη χώρα? Χώρα σαν και τη δική μας, που πεθαίνουν άνθρωποι? Αν βάζαμε κάποιες προτάσεις που θα έπρεπε να κάνει μια ριζοσπαστική αριστερή κυβέρνηση για το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό γενικότερα, ποιες θα ήταν αυτές οι κατηγορίες? Κοιτάξτε, μια ριζοσπαστική αριστερή κυβέρνηση πρώτα απ' όλα θα έπρεπε να αποκαταστήσει το κύρος του ίδιου του παιχνιδιού. Το παιχνίδι μπορεί να γίνεται προϊόν, αλλά δεν είναι. Και για να αποκαταστήσει το κύρος του παιχνιδιού, πρέπει να δώσει τη δυνατότητα στον κόσμο να ξαναπαίξει, να το ξαναγνωρίσει. Το ποδόσφαιρο λοιπόν αποκαθίσταται στις γειτονιές. Εκεί που μεγαλώνουν οι άνθρωποι και αγαπούν τα παιχνίδια τους. Όχι μέσα στα διαμερίσματα που υπάρχουν τηλεοράσεις και τα καταναλώνεις ως προϊόντα τηλεοπτικά. Μια κυβέρνηση λοιπόν ριζοσπαστική της αριστεράς θα έπρεπε πρώτα να κάνει αυτό. Και για να το κάνεις αυτό πρέπει να δημιουργήσεις εγκαταστάσεις ή να βοηθήσεις τον κόσμο να βγει από τα σπίτια του. Είναι αυτό το σήκω από τον καναπέ, εάν θα σηκωθείς για μια δραστηριότητα, για να παίξεις ποδόσφαιρο ή για να παίξεις μπάσκετ, αύριο θα βγεις και στον δρόμο για να φωνάξεις για τα δικαιώματα που σου καταργούν ή σου κλέβουν. Λεφτά όμως πού θα βρεθούν για να φτιαχτούν εγκαταστάσεις κτλ? Κοιτάξτε, εγκαταστάσεις υπάρχουν. Και να σας πω και κάτι άλλο. Οι άνθρωποι μπορούν οι ίδιοι με την αυτοοργάνωσή τους να κάνουν φοβερά πράγματα. Μια πλατεία που μείνει ανεκμετάλλευτη μπορεί να γίνει ένα θαυμάσιο χώρο ποδοσφαιρικό. Οικόπεδα ή εγκαταλειμμένα ή οι δήμοι έχουν εγκαταστάσεις που οι ίδιοι οι δήμοι ελέγχουν, οι οποίες μπορούν να ανοιχθούν στο κοινό. Δεν έχουμε πρόβλημα χώρων, εκμετάλλευσης χώρων έχουμε. Και να σας πω και κάτι άλλο. Μιλάμε για το ελληνικό. Όλο αυτό το πράγμα στους δήμους της περιοχής, τι ανάσα θα μπορούσε να δώσει, μπορεί να φανταστεί κάποιος. Ανταυτού, το οικόπεδο αυτό το πουλήσαμε, το χαρίσαμε μάλλον ένα τρίτο της αξίας του σε έναν φίλο της κυβέρνησης. Πάντως πρέπει να σας πω ότι την ώρα που μιλάμε ήδη έχει κατατεθεί ένας καινούριος αρχικός νόμος για διαβούλευση. Ένας νόμος που περιέχει κάποιες διατάξεις πολύ ενθαρρυντικές για το πώς μπορεί να διαμορφωθεί ένα καινούριο πλαίσιο στο ποδόσφαιρο. Και έχω την εντύπωση ότι κάποιες από αυτές ήταν και διατάξεις που είχε εισηγηθεί και στο πρόγραμμά του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να σας πω όμως ότι δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο. Εάν μια κυβέρνηση δεν έχει ένα συνολικό όραμα για τον αθλητισμό, το πράγμα δεν μπορεί να προχωρήσει. Ναι, ο επαγγελματικός αθλητισμός είναι μια δραστηριότητα στην οποία η πολιτεία πρέπει να θέσει οπωσδήποτε αυστηρά πλαίσια, αλλά από την άλλη δεν είναι μόνο αυτό που υπάρχει ως αθλητισμός στη χώρα. Και δεν μπορεί να είναι μόνο αυτό. Άρα θέλει μια γενικότερη αντίληψη για τον σύγχρονο λαϊκό αθλητισμό, για την πρόσβαση των ανθρώπων σε αθλητικές εγκαταστάσεις. Στις διατάξεις του νέου αθλητικού νόμου υπάρχουν, ή μάλλον ο νέος νόμος αθλητικός που έχει δοθεί για διαβούλευση, έχει διατάξεις που συμβάλλουν αποφασιστικά στην καταπολέμηση της βίας. Διατάξεις οι οποίες μένει να δούμε πώς θα μείνουν στη διαβούλευση, αν θα συμπληρωθούν και αν θα περάσουν τελικά από τη Βουλή. Αλλά αυτό, όλο το πακέτο που ονομάζεται νέος αθλητικός νόμος, δεν εγγράφεται σε μια συνολικότερη κυβερνητική αντίληψη για τον αθλητισμό. Και επειδή η κατάσταση είναι τέτοια για την κυβέρνηση, έχω την εντύπωση ότι αν αυτό το πράγμα περάσει από τη Βουλή, προλάβει να περάσει, θα περάσει πολύ κουτσουρεμένο και θα είναι ένας ακόμα αθλητικός νόμος στα πλαίσια της
τη ευθύνη που έχει κάθε υπουργό αθλητισμού να φέρει ένα αθλητικό νόμο. Κύριε Χαραμπάμπουλε, εκ μέρου τη μεσογειακή ομάδα του Left.gr, να σα ευχαριστήσω πολύ για τη συνέντευξη που μα δώσατε. Εγώ σα ευχαριστώ για την υπομονή σα. Να είστε καλά.